Κύριε Υπουργέ, το θέμα βέβαια αφορά χιλιάδες ετούντες σύνταξη. Καλό θα είναι, εκτός των περιπτώσεων της ερώτησης, να απαντήσετε και σε όλους αυτούς που αδικαιολόγητα εκκρεμούν οι αποφάσεις συνταξιοδότησή τους. Εκατοντάδες λοιπόν ασφαλισμένοι του ΤΕΟΣ ΣΥΚΑ με διαδοχική ασφάλιση και ασφαλισμένοι του ΤΕΟΣ ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ, μετά την ενοποίηση των ασφαλιστικών τους φορέων στον ΕΦΚΑ, βρίσκονται σε αδιέξοδο. Σημειώνουμε ότι από 3,5 έως και 4 χρόνια δεν έχει προωθηθεί η διαδικασία συνταξιοδότησής τους. Το πρόβλημα, όπως μας πληροφορούν, οφείλεται και στη μη έκδοση των απαιτούμενων κυκλίων για τον καθορισμό του φορέα και την προώθηση της διαδικασίας έκδοσης των εκκρεμών συνταξιοδοτικών τους αποφάσεων. Το πρόβλημα επιτείνεται λόγω της υποσταλέχωσης των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Οι παραπάνω ασφαλισμένοι για όλα αυτά τα χρόνια είτε μένουν χωρίς εισόδημα, είτε είναι αναγκασμένοι να διαβιούν με την υποκαταβολή της συνταξιοδότησης. Ουσιαστικά οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία, όμοιροι αυτής της πολιτικής που διαχρονικά ακολουθείται για την κοινωνική ασφάλιση. Ρωτάστε λοιπόν σε ποιες επίγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για την έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκυκλίων, ώστε να σταματήσει συνολικά το έσος της καθυστερήσης στην έκδοση και απονομή των συντάξεων, να πάρουν άμεσα τις συντάξεις οι δικαιούχοι, να στελεχωθούν πλήρως με μόνιμο προσωπικό υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για να μπορούν να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μετά την ενοποίηση των ταμείων. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας, κύριε Υπουργέ. Ξέρω ότι είναι κύριε Κατσιώτη. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ερώτησή σας. Είναι πραγματικά σημαντικό το θέμα στο οποίο αναφέρεται η ερώτηση. Και πράγματι, ο χρόνος που μεσολαβεί από την αίτηση της συνταξιοδότησης έως την απονομή της οριστικής σύνταξης, καθώς μεσολαβεί και η προσωρινή σύνταξη, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, είναι μεγαλύτερος από όσο θα επιθυμούσαμε και από όσο επιτρέπει η υποχρέωση της πολιτείας για την καλή εξυπηρέτηση του πολίτη. Δεν είναι καινούριο πρόβλημα. Το έχουμε πολλά χρόνια, δεκαετίες το έχουμε, αν και έχει επιταθεί το τελευταίο διάστημα. Τώρα, επί του συγκεκριμένου, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο νόμος 4387 του 2016 επέφερε μεγάλες ανακατατάξεις στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα και η εφαρμογή ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων στα δεκάδες ταμεία που ενοποιήθηκαν κάτω από την ομπρέλα του ΕΦΚΑ δεν υλοποιήθηκε ποτέ από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, η ενοποίηση του ΕΦΚΑ σε επίπεδο υπηρεσιών, πληροφοριακών συστημάτων και μητρών παρέμεινε μέχρι το 2019 σχεδόν κενό γράμμα. Στην ουσία, ελάχιστη πρόοδος έχει συντελεστεί και έτσι φτάσαμε σε ένα σημείο όπου μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων βιώνουν καθυστερήσεις στην απονομή των οριστικών του συντάξεων. Τώρα, για την αντιμετώπιση των υπαρκτών αυτών ζητημάτων, επιχειρήθηκε επιπόλαια, κατά τη γνώμη μου, η έκδοση πολλών ασαφών και πολύ συχνά αντικρουόμενων κατά το περιεχόμενο τους εγκυκλίων, που κατέστησαν ουσιαστικά το έργο των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας ακόμα πιο δυσχερές και προκαλώντας καθυστερήσεις στην απονομή οριστικής σύνταξης και κατ' επέκταση ταλαιπωρία στους δικαιούχους αυτών των συντάξεων, όπως το περιγράψατε άλλωστε. Θέλω βέβαια εδώ να επισημάνω ότι όλοι όσοι υποβάλλουν τα χαρτιά τους για τη συνταξιοδότηση και φυσικά πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, λαμβάνουν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα την προσωρινή σύνταξη και με τον πρόσφατο νόμο, το 4714 του 2020, αυξήσαμε το ποσό της προσωρινής σύνταξης στο 80% της οριστικής για τους μισθωτούς και στο 70% για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνουμε τη σχέση μεταξύ του ποσού που λαμβάνει σήμερα ο συνταξιούχος και του ποσού της οριστικής σύνταξης. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι η καταβολή των προσωρινών συντάξεων δεν μπορεί να συνεχίζεται επαόριστον και προφανώς δεν λύνει το πρόβλημα. Στόχος του Υπουργείου σε επίπεδο νομοθεσίας και εφαρμοστικών διατάξεων, όσο και του ΕΦΚΑ επίσης σε υπηρεσιακό επίπεδο, είναι να εξομαλυνθούν όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ήδη με το νόμο 4670 του 2020 έχει απλοποιηθεί σημαντικά προς όφελος του ασφαλισμένου η διαδικασία εξέταση των αιτημάτων σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση. Συγκεκριμένα, μειώσαμε τις μέρες ασφάλισης που χρειάζεται ώστε να εξετάζεται η αίτηση από τον τελευταίο φορέα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι περιορίζεται σημαντικά όλο το πήγαινε-έλα των φακέλων από τη μία υπηρεσία στην άλλη, κάτι που ευθύνεται για σημαντικό μέρος των τεράστιων καθυστερήσεων που είχαμε τα τελευταία 5 χρόνια. Επιπλέον, τόσο με τις αλλαγές στις διατάξεις της διαδοχικής, όσο και της παράλληλης ασφάλισης, κάθε μέρα ασφάλισης μετράει. Γιατί προσαυξάνοντας τα χρόνια ασφάλισης, και άρα ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με μεγαλύτερο συντελεστή αναπλήρωσης, είτε με τη λήψη προσάυξησης στην περίπτωση της παράλληλης απασχόλησης. Ήδη έχουν δοθεί αναλυτικές εγκύκλοι για τις περιπτώσεις που συντρέχουν ταυτόχρονα παράλληλη και διαδοχική απασχόληση για τον ίδιο συνταξιούχο και πολύ σύντομα ελπίζω ότι αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες 1 με 2 εβδομάδες. Ολοκληρώνεται και η εγκύκλιος για τις επιπτώσεις όπου έχουμε αποκλειστικά χρόνο διαδοχικής ασφάλισης.
Θα ήθελα τελειώνοντας να σας πω ότι ο βραχυχρόνιος στόχος μας είναι να καλύψουμε άμεσα όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες χρειάζονται πραγματικά οδηγίες προς τις υπηρεσίες. Τι κάνουμε σε αυτήν εδώ την περίπτωση? Εκείνο που θέλουμε είναι μεσοπρόθεσμα να κωδικοποιηθεί το σύνολο των εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί ένα θέμα, ώστε να διευκολυνθούν όλες οι υπηρεσίες, όσο και ο ενδιαφερόμενος πολίτης. Και ήδη λαμβάνουμε μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι οι καθυστερήσεις απονομής συντάξεων αφορά χιλιάδες ετούντες σύνταξη και βεβαίως δεν μπορεί να είναι λύση ούτε η προσωρινή, όπως είπατε και εσείς εξάλλου, αλλά η αντιμετώπιση του προβλήματος. Θέλουμε να σημειώσουμε, κύριε Υπουργέ, ότι η έκθεση του δεύτερου τριμήνου του 2020 του Γραφείου Προπολογισμού του Κράτους στη Βουλή δεν περιέχει στοιχεία εκκρεμών αιτήσεων ταξιοδότησης, ούτε την εκτιμόμενη δαπάνη τους. Τι αναφέρει η έκθεση, νομίζω το ξέρετε. Αναφέρει, δυστυχώς, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και στη συνέχεια των δικτύων του ΕΦΚΑ, δεν λάβαμε τα συγκεκριμένα στοιχεία όπως διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου του 2020. Ούτε και καμιά εξήγηση γι' αυτό. Αυτό αναφέρει η έκθεση του προϋπολογισμού της Βουλής. Όμως, κύριε Υπουργέ, και νέα επιστολή προς το δικτύο του ΕΦΚΑ, έστειλε το Γραφείο Προπολογισμού στη Βουλή στις 2 δεκάτου του 20. Γιατί ακόμα δεν είχαν σταλεί τα στοιχεία των εκκρεμών συντάξεων, παρά τη δέσμευση του ΕΦΚΑ, με επιστολή του 15 Νάτου, ότι θα στείλει τα σχετικά στοιχεία μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, αποκρύπτει στοιχεία σε σχέση με τις εκκρεμίες συντάξεις. Ο αριθμός των συντάξεων που βγαίνουν κάθε χρόνο είναι αυτός που ικανοποιείται από τα χρήματα που διατίθεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αυτό καθορίζει και το πόσες συντάξεις θα απονεμηθούν δυστυχώς. Η βασική αιτία της μεγάλης καθυστέρησης για πολλά χρόνια είναι ότι μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις κρατάνε από τους αναμένοντες στη σύνταξη σημαντικά ποσά. Πάνω από τα 600 εκατομμύρια, αν συνυπολογίσουμε και τα αναδρομικά που δίνονται μαζί. Βεβαίως, η έκδοση ψηφιακών συντάξεων κολλάει και το γεγονός ότι πολλά από τα αναγκαία στοιχεία είναι χειρόγραφα. Αλλά και αυτό είναι δικαιολογία για να μην απονέμονται συντάξεις, αφού συνειδητά από την κυβέρνηση δεν προσλαμβάνεται προσωπικό και οι μηχανογραφικές ελλείψεις για να μην ολοκληρώνονται σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα χειρόγραφα. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, πως όλα τα στοιχεία σε χειρόγραφη μορφή μπορούν να ολοκληρωθούν σε ηλεκτρονική μορφή και βέβαια η απέτηση συνολικά είναι να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Οι καθυστερήσεις βέβαια δευτεροβόντως οφείλονται, όπως είπατε και εσείς, στις εγκυκλίους οι οποίες είναι και αντιφατικές πολλές φορές. Η δημιουργία του ΙΕΦΚΑ, οι διαρκείς ιστορικές συνοποιήσεις που μεταφέρουν αντικείμενα τον έναν στον άλλον, η τραγική έλλειψη προσωπικού, οι μηχανογραφικές ελλείψεις και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Ο αριθμός μη έκδοση οριστικής απόφασης κύριας σύνταξης έχει αυξηθεί και είναι πάνω από 160.000 της μη οριστικής σύνταξης. Κοντά σε αυτά τα επίπεδα είναι και οι εκκρεμίες επικουρικές συντάξεις και ένας πολύ μεγάλος αριθμός εφάπαξ. Η έκδοση επικουρικών συντάξεων στην πραγματικότητα έχει σταματήσει, ιδιαίτερα στη λεγόμενη διεύθυνση του δημοσίου με την καθετοποιημένη υποτίθεται δομή. Δηλαδή, ένας υπάλληλος θα χρεώνεται και θα βγάζει κύρια επικουρική και εφάπαξ, όπως έχετε πει, όπου εκεί βέβαια χάνει η μάνα του παιδί και το παιδί τη μάνα. Η κυβέρνηση δυστυχώς έχει μεγάλες ευθύνες, κοροϊδεύει με τις ψηφιακές συντάξεις για να κρύψει την σκόπιμη καθυστέρηση έκδοση των συντάξεων που εκκρεμούν και των αιτήσεων που μεγαλώνουν από αυταπασχολούμενους και άλλους μικροεπαγγελματίες που είναι γνωστό λόγω της κρίσης που χειρετορεύει, καταθέτουν περισσότερη αίτηση συνταξιολόγησης. Επειδή ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης, δήλωνε ότι από 1η Ιουνίου του 20 το 34,37% των νέων συντάξεων θα εκδίδεται λέει ψηφιακά. Ενώ παράλληλα και ένα τμήμα των εκκρεμών συντάξεων, πάνω από 450.000 υποθέσεις, θα ενταχθούν στην ψηφιακή απονομή. Αυτό έλεγε ο Υπουργός Εργασίας. Στις 21 Σεπτέμβρη, τι έλεγε επίσης, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα μπουν στο σύστημα Atlas και όλες οι εκκρεμίες συντάξεις χειρίας και αγροτών. Μήπως μπορείτε να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, πού βρισκόμαστε? Και όχι πού θα βρεθούμε, βέβαια. Να μας δώσετε στοιχεία για την έκδοση συντάξεων της περιβόητης εξαγγελίας της σύνταξης της μιας μέρας.
που είναι μόνο του Τέος Ογά και μεταβιβάσεις λόγω θανάτου. Είναι αλήθεια ότι το ποσοστό των συντάξεων μιας μέρας είναι 1 έως 2% των αιτήσεων που υποβάλλονται στον ΟΓΑ και για τις μεταβιβάσεις, να μας πείτε ποιο ακριβώς είναι το ποσοστό. Είναι αλήθεια, κύριε Υπουργέ, ότι στο τέος ΟΓΑ, παρά τις πολλές παρακρουσίες για την ψηφιακή σύνταξη, επειδή ο χρόνος πριν το 98 ήταν προαιρετικός και θεωρείται η διαδοχή ασφάλιση, οι συντάξεις δεν βγαίνουν ψηφιακά. Είναι πολλά τα ζητήματα. Και εμείς, επειδή πράγματι το θέμα των εκκρεμών συντάξεων αφορά χιλιάδες συνταξιούχους που βασανίζονται, που τυραννιούνται χρόνια, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τις ευθύνες της και πρέπει να απαντήσει. Γιατί το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, οξύνεται αντί να λύνεται. Και πάνω σε αυτό, βέβαια, πρέπει να λυθεί και το θέμα αυτό που σας έχουμε υποβάλει για τις διαδοχικές, για τη διαδοχική ασφάλιση και βέβαια για τα ταμεία αυτά που σας έχουμε καταθέσει και το ΤΣΜΕΔΕ, το ΕΤΑΑ, αλλά και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπου και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όσους ταξιδοτούνται.